Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Στι άλλε υπήρου ή δεν παρουσιάζουν καρκίνο του προστάτη ή δεν μα απασχολεί η ζωή του. Εν πάση περιπτώσει, να ευαισθητοποιηθούμε όσοι άντρε είμαστε πάνω από 40 ή έχουμε διατελέσει μπράβη σε νυχτερινά μαγαζιά ή σωματοφύλακε τη Whitney Houston. Επίση, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίηση για το Λέμφωμα. Ευτυχώ, γι' αυτό δεν πρέπει να είσαι αποκλειστικά Ευρωπαίο για να ευαισθητοποιηθεί. Και τέλο, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Άγιο Βασίλη. Ψέματα. Παγκόσμια Μέρα Δημοκρατία είναι, αλλά και ποια είναι η διαφορά, ακροατή μου, αφού ούτε ο Άγιο Βασίλη υπάρχει, ούτε η Δημοκρατία. Το 1954 θα γεννηθεί ο Μάρκο Πόλο, βενετό έμπορο και εξερευνητή, γνωστό για τα μονόχρωμα μπλουζάκια του Μηγιακά και κουμπιά στο μπροστινό μέρο. Όχι, όχι, λάθο, εκείνο ήταν ο Ραρφ Όλο, όχι, ο Ραλφ Λόρεν. Ο Ραλφ Λόρεν μπράβο. το 1616, σαν σήμερα, θα λειτουργήσει για πρώτη φορά μία αριστοκρατικό δημόσιο δωρεάν σχολείο στο προάστιο Φρασάτι τη Ρώμη στην Ιταλία. Καλά, το δοκιμάσαμε 400 χρόνια, δεν δούλεψε και επανήλθαμε στην επιπληρωμή εκπαίδευση ή στη δωρεάν συγκεκαλυμένη επιπληρωμή παιδεία. Μπερδεύτηκε σε κρότη μου, ε. Ξεκίνησε η σχολική χρονιά, ξεκίνα και συναμετρά τι χαλά για το παιδί και ξαναμιλάμε τον Ιούλιο που θα τελειώσει η χρονιά. Το 1890 γεννιέται η Αγκάθα Κρίστη, Αγγλίδα συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων, από εκείνα που ενώ τα διαβάζει. Έχει κατηγορήσει όλου του χαρακτήρε, πρωταγωνιστικού, δευτερεύοντες, μέχρι και το μεταφραστή του βιβλίου, και στο τέλο μαθαίνει ότι το φόνο τον έκανε εσύ. Τόσο δεν πάει το μυαλό σου. Το 1916 ο μικρό Γουίλι, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από του Βρετανού, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη μάχη του Σόμ. Από τότε, ο μικρό Γουίλι μεγάλωσε, ενδυναμώθηκε, βάρινε, εξοπλίστηκε και περήφανη η ανθρωπότητα πια έχει να το αποδώσει εκατοντάδε χιλιάδε θανάτου των άλλων, ξέρει, των εχθρών, των κακών, των, των από εκεί. Στι Σε 15 Σεπτεμβρίου του 1928 ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλήνη, από την οποία φτιάχτηκε η ασπιρίνη, λόγω τη οποία μειώθηκαν οι δικαιολογίε, που με τη σειρά τη η μείωση των δικαιολογιών αύξησε τι σεξουαλικέ συνευρέσει και ω αποτέλεσμα αυτού καταπολεμήθηκε η υπογεννητικότητα. Και όταν του το έλεγε του κυρίου Φλέμινγκ, εκεί στο εργαστήρι του που σκάλιζε τη μούχλα, ότι για το γεγονό πω είμαστε όσοι είμαστε, έβαλε και εκείνο στο χεράκι του. Το 1938 θα φύγει από τη ζωή ο Γιανούλη Χαλεπά, διακεκριμένο Έλληνα γλύπτη με γνωστότερο έργο του την περίφημη κοιμωμένη. Το 1946 θα γεννηθεί ο Όλιβερ Στόουν, βραβευμένο τρει φορέ με Όσκαρ Αμερικανό σκηνοθέτη. Μεταξύ άλλων σκηνοθέτησε το πλατούν το γεννημένο στην 4 Ιουλίου και το Scarface. Το 2008 θα φύγει από τη ζωή ο γνωστό ηθοποιό Σταύρο Παράβα. Και όπω ήταν φυσικό, ο χυμό πορτοκάλι παρακαλώ, τελειώσαμε και σήμερα. Απόσταγμα τη ημέρα. Μεγάλη σημασία τη Παγκόσμια Μέρα Δημοκρατία. Όσο μεγάλη και η ανάγκη να μειωθεί το έλλειμμα που παρουσιάζει, η θα κρίση είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώ μπορεί το γυναικείο μυαλό να σχεδιάσει το θάνατό σου δίχω να μπορεί να τον εξηχνιάσει ποτέ κανεί. Μην δίνετε δικαιώματα. Ξεκινήστε με κάτι απλό. Μην δίνετε το τηλέφωνο σα σε άλλε γυναίκε. Ναι, μεν μικρή η να το μάθει η σύντροφό σα, αλλά αν το μάθει, ακόμα μικρότερη να βρεθεί το πτώμα σα. Και τέλο, γεμίστε το φαρμακείο του σπιτιού με τι ασπιρίνε του κυρίου Φλέμινγκ. Ποτέ δεν ξέρει πότε θα σε πιάσει πονοκέφαλο ή πότε θα κάνει πω έχει πονοκέφαλο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα ξανανταμώσουμε, να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία. Και αν διατηρείται ακόμα η δημοκρατία μέχρι τότε, ίσω να την μάθουν και οι υπόλοιποι.